Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα εδώ στο κανάλι 48, όπως πάντα. Χθες δεν είχαμε εκπομπή λόγω ήταν η βραδιά, η μεγάλη, μπορώ να πω μεγάλη βραδιά και τιμητική βραδιά από τη Δημαρχία του Τάπος Πρινς για τον Μάικ Μπιλιράκη, πρώην Congressman, US Congressman. Θα σας το παρουσιάσω σήμερα εδώ στο κανάλι 48 για να τα δείτε όλοι οι φίλοι και ακροατές. Τη Δευτέρα δεν είχαμε επισκευές. Το κανάλι 48 είναι εκτός αέρος. Μόνο η γειτονιά πιάνει εκεί πέρα γύρω-γύρω, αλλά θα κάνουμε και μερικές ακόμα επισκευές στο βραδάκι. Περιμένω να έρθει ο κύριος ο Πομπός, ο οποίος θα είναι 4 κανάλια στον αέρα. Θα πάρει περίπου 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί ολόκληρο το προσέσος. Είναι άλλος Πομπός, Made in America, έτσι να μην έχουμε πρόβλημα, ξέρετε, γιατί 3 Πομπούς έχω αλλάξει μέχρι τώρα. Και οι 3 γίνονται καρβούνο. Ο τελευταία φορά μας κλέψαν εδώ και ένα μήνα, ξέρετε, τα καλώδια της κεραίας και όλα αυτά τα πράγματα. Τα καλώδια είναι χοντρά, ξέρετε, τόσο χοντρά είναι. Και πήγαν οι κάτι κλέπτες για το χαλκό, γιατί είναι ακριβώς ο χαλκός. Μας κάνει μεγάλη ζημιά. Με λίγα λόγια, η ζημιά έφτασε στα 10.000 δολάρια τα καλώδια, 50.000 δολάρια Πομπός. Ένα εξιντάρι στο νερό. Αν θέλει κανένας από εσάς να βοηθήσει την κατάσταση, πολύ ευχαρίστως. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812, διότι έχουμε τεράστια έξοδα. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Καλό βραδάκι να έχετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα Βαλκάνια, στην Αφρική, κάτω στους ρίσμα, στους Εβραίους, στο Ισραήλ. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Εκπέμπουμε στο Cable TV στο 948, το οποίο είναι εκτός αέρος αυτή τη στιγμή. Υπολογίζουμε σε μερικές μέρες να είναι στον αέρα. Στο AWA και αυτό είναι εκτός αέρος. Στο κανάλι 24 είμαστε στον αέρα κανονικά, διότι εκπέμπουμε διαφορετικό σύστημα εκεί και παίζει. Στο διαδίκτυο όλα δουλεύουν κανονικά, όπως και στο Facebook. Αν με βλέπετε τώρα, αγαπητοί φίλοι, εκπέμπουμε αυτή τη στιγμή στο Facebook κανονικά. Για να δείτε το καλώδιο. Ναι. Να κάνουμε και μάνιτρο εδώ πέρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Καλό απόγευμα στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Λατινική Αμερική, σε όλους τους φίλους και φίλες. Την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αγαπητοί φίλοι. Θα ήθελα να πω ότι άνοιξε εδώ στο Τάπος Πρινς ένα νέο ωραίο εστιατόριο, καφέ Φωνήσια, το οποίο έχει ελληνική και λιβανική κουζίνα, μπύρα, κρασί, σουβλάκια, γύρω, ψητά και ελληνική μουσική κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ. Έχει έξω ένα χωριό, στην πλατεία, μουσική, γωνία, γωνία Athens Street και North Pinella Avenue στο Τάπος Πρινς. Το τηλέφωνο τους είναι 727-940-3457 για περισσότερες πληροφορίες. Ανοίξανε πλέον πολλά, ήρθαν όλοι οι επισκέπτες, σιγά σιγά έρχονται, θα αρχίσουν να κατέβουν και πάρα πολύ, γιατί το λόγο των εκλογών, ξέρετε, να κατέβουν και πάρα πολλοί Έλληνες εδώ στη Φλόριδα, αλλά άρχισαν και κατεβαίνουν αρκετοί Έλληνες στην περιοχή μας. Τους καλωσορίζουμε εδώ στην ηλιόλουστη και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τι ωραία μέρα σήμερα. Έχουμε και πολλά εδώ πέρα φίλους απ' έξω. Έχουμε κορκοδιλάκια, έχουμε πάπιες. Τώρα έρχονται και πάπιες. Πού βρέθηκαν όλες αυτές εδώ πέρα στα καλά καθούμενα? Δεν είχαν καμία. Με τα παπάκια τους. Πελεκάνους έχουμε. Φίδια μεγάλα έχουμε και μικρά. Εδώ έχουμε τα μικρά τα φίδια. Στην κεραία πάνω έχουμε τα μεγάλα τα φίδια και τους μεγάλους κορκόδιλους, και είναι και επικίνδυνοι. Πώς δεν φάγανε τα φίδια αυτούς που μας κλέψαν το χαλκό, δεν μπορώ να καταλάβω. Μας σκοτώσαν και 3 φίδια κιόλας. Τα μαχαιρώσαν τα μαγκούφικα τα φίδια. Δεν τα σκοτώνω εγώ τα φίδια, και πρέπει να ζήσουν και αυτά. Τι να κάνεις. Λοιπόν, οι Λάκωνες αρχίζουν πλέον να έχουν τις λακωνικές βραδιές με μπακαλιάρο, με σκορδαλιά και χόρτα. Ωραία σκορδαλιά και χόρτα έχω φάει εκεί πέρα. Θα πάω την Παρασκευή άμα είναι. Αλλά την Παρασκευή θα δω. Μόνο δεν θα μπορέσω. Δεν είναι η Παρασκευή. Έχει πάρα πολύ ωραία σκορδαλιά. Λοιπόν, το πρόβλημα των Λακώνων έχουν το εξής. 27 Νοεμβρίου εσπερινός λέει του Αγίου Νικολάου. Επίσης 11 Δεκεμβρίου χριστουγεννιάτικο πάρτι θα έχουν οι Λάκωνες. Σημειώστε το κάτω για να μην μπερδεύουν τα άλλα σωματεία.
31 Δεκεμβρίου πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο Λακωνικό Σπίτι, περιορισμένος αριθμός των εισιτηρίων. 19 Φεβρουαρίου αποκριάτικο πάρι, το 2017. 25 Φεβρουαρίου η ετήσια χοροσπερίδα τους, που θα γίνει στο Τάνο στο Κρίγορε. 27 Φεβρουαρίου καθαρά Δευτέρα, θα έχουν έξω και κούνημα. Και 26 Μαρτίου, όχι, 19 Μαρτίου, έχει κάνει λάθος, 19 Μαρτίου η Εθνική Παρέλαση στο Τάπος Πλούς, όπου λαβαίνει μέρος με μεγάλη συμμετοχή ο Λακωνικός Σύλλογος. Και 7 Απριλίου θα είναι και η τελευταία μέρα που κάθε Παρασκευή έχουν τον Μπακαλιάρο. Και 30 Απριλίου Πασχαλινό Γλέντι. Μάλιστα. Αυτά για το Λακωνικό Σύλλογο. Ανοίγει και άνοιξε πάλι το γνωστό και φημισμένο κέντρο, το οποίο λέγεται The Hellenic Benevolent Association στο Ταπος Πρινς, το οποίο βρήκα κάποια παλιά βίντεο εδώ πέρα, πολλά χρόνια πίσω. Καλεί τους πάντες και τους τουρίστες και αυτούς που έρχονται για το χειμώνα εδώ, στο Hellenic Benevolent, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό κέντρο για πάρα πολλά χρόνια. Είναι, μπορεί να πούμε, το παλαιότερο κέντρο μετά από το Καλλινιακό Σύλλογο. Το 1952 το ιδρύσανε. Έχουν δική τους αίθουσα μεγάλη. Οι παλιοί το ξέρετε αυτό το πράγμα, το κέντρο. Και μάλιστα θα έχουν τη συνεδρίαση την Πέμπτη, ελάτε κάτω, 12 το μεσημέρι. Και εκτός αυτού θα αρχίσουν και ελληνικές βραδιές τώρα, με ωραίο φαγητό και ζωντανή μουσική. Στο Hellenic Benevolent Association Club. Περισσότερα θα ανακοινώσουμε με τις διαφημίσεις που θα ακολουθήσουν εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό μας. Ευχαριστούμε τον Τόνι, ο οποίος προσφέρθη να αναλάβει και να βοηθήσει στο Hellenic Benevolent. Ο κύριος Τόνις Ταχύνας και η σύζυγός του κάνουν μια μεγάλη προσφορά στο Hellenic Benevolent για να αρχίσουν και να καθαρίσουν τις ελληνικές βραδιές ή στο Hellenic Benevolent Association Club ή στο Τάπος Πλούς. Θα γίνεται κάθε Κυριακή μετά τις 5.30 ώρα το απόγευμα. Καλό αυτό, θα έχουμε περισσότερα για αυτές τις βραδιές για το Hellenic Benevolent. Από τα άλλα, μην ξεχνάτε 29 Οκτωβρίου, αγαπητοί φίλοι, θα είναι η χοροσπερίδα της Επιτροπής της Παρελάσσεως. Να έρθετε όλοι σας. Εισιτήρια έχω και εγώ, έχει ο Σωτήρης, έχει ο Αθηναϊκός Σύλλογος, ο Πνευματικός Καρυφίλη, έχει ο Κρητικός Σύλλογος, ο Καλλινιακός Σύλλογος, ο Κωνσταντίνος Ισόης, ο πρόεδρος της Παρελάσσεως, έχει εισιτήρια στην Εκκλησία, στον Άγιο Νικόλα, επίσης και άλλα σωματεία, ο Μακεδονικός Σύλλογος κτλ. Κτλ. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας, είναι 30 δολάρια το άτομο με τα δείπνο. Θα θέλαμε όλοι οι φίλοι ακροατές να υποστηρίζουν τα θετικά τα οποία γίνονται στην Ομογένεια. Και όταν εννοώ θετικά, θα καταλάβετε τι ακριβώς λέω σε λίγο εδώ στο κανάλι 48. Διότι εάν δεν υποστηρίξετε τις θετικές κινήσεις της Ομογένειας, οπωσδήποτε τα θετικά φεύγουν και μένουν τα αρνητικά. Όπου κανείς δεν θέλει τα αρνητικά. Ποιος θέλει τα αρνητικά? Ποιος θέλει, ας πούμε, τα άτομα τα οποία εκμεταλλεύονται καταστάσεις και σας λένε ότι έχουμε συλλόγους, κάνουμε έτσι για την Ελλάδα, για τα μυστήριά μας, λέει, κάνουμε, λέει, λόμπι στους λομπίστες, κοροϊδεύουν τον κόσμο, μαζεύουν χρήματα, τα τσεπώνουν εκεί πέρα, δεν ξέρουν τα κάνουν κτλ. Τέλος πάντων, είχαμε πει ότι θα κάνουμε και κάποια, γιατί έχω και άλλους προέδρους να βγάλω από, όχι, είχαμε βγάλει από το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη, θα πούμε και άλλους προέδρους από ομοσπονδίες κτλ. Να μας πούνε τι κάνουν και πόσο κοροϊδεύουν οι ομοσπονδίες την κοινωνία. Πώς κοροϊδεύουν. Τι αιτιονίχτες είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν σταματήσει ποτέ τους να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους πώς έχουν το στένος, κυρίες και κύριοι. Να πηγαίνουν σε εκκλησίες, να ζητιανεύουν. Ακούστε πράγματα. Λέει, φέρουμε δωρεάν βιβλία, λέει, τα παιδιά σας, λέει, και πρέπει να τα πληρώσουν. Και οι αρχιεπισκοποί τα δίνουν δωρεάν, τους τα θέλουν δωρεάν και πάει και τα χρεώνουν. Μερικοί. Κομπίνα στην κομπίνα. Ή όπως κάνανε πέρυσι στο Άγιο Γεώργιο. Θα σας δώσουμε, λέει, και θα γιορτάσουμε μια γιορτή, πιάνουμε μια γιορτή από το ημερολόγιο για τα γράμματα που λέει ο λόγος,
Μαζεύουμε τα λεφτά, θα σας δώσουμε, λέει, λεφτά. Πουλήστε εσείς, λέει, η εκκλησία τα εισιτήρια, φέρετε τον κόσμο το δικό σας στην εκκλησία. Ακούστε, κομπίνα. Φέρετε τον κόσμο το δικό σας στην εκκλησία και ό,τι μαζέψουμε θα σας δώσουμε ένα χιλιάρικο. Τώρα αυτά που σας λέω είναι facts, δεν είναι, ας πούμε, bullshit. Είναι γεγονότα. Λέω του παπά του Βασίλη πέρυσι, καλά, ρε πάτε μου, το λέω. Εσύ πουλήσε εισιτήρια. Ο κόσμος είναι δικός σου, είναι το εκκλησίασμά σου. Εάν φέρεις στο σχολείο σου να πάρει όχι 1000 δολάρια και 100 δολάρια που σου δίνουν και σε κοροϊδεύουν κιόλας, εισπράχνουν 10-11 χιλιάδες, θα βάζεις στην τσέπη και μετά δίνεις στον παπά 1000 δολάρια. Κύριε, κάναμε και μεγάλο έργο. Σταματήστε να κάνετε τέτοιες κομπίνες. Διότι ο σταθμός δεν είναι εδώ μόνο να σας ενημερώνει, είναι να βγάζει και τα σκάνδαλα στον αέρα. Αυτά είναι μεγάλα σκάνδαλα. Δεν πρέπει να κοροδεύετε τον κόσμο. Σταματήστε να κοροδεύετε τον κόσμο, διότι έχω πολλά πίσω να σας βγάλω. Νέα Υόρκη, σταματήστε να κοροδεύετε τον κόσμο. Σικάγο, Καλιφόρνια, οπουδήποτε άλλο υπάρχουν αυτές οι οργανώσεις. Σταματήστε να κοροδεύετε τον κόσμο. Ο ελληνισμός δεν τρώει κουτόχορτο. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το λειτουργήμα που λέγεται Φωνή των Ελλήνων, να τα βγάζει στη φορά όλα. Και θα βγάζουμε και ονόματα. Για να προσέχετε όταν έρχονται και σας πλησιάζουν για εισιτηριάκια, μην τα παίρνετε. Έρχεται ο άλλος και μου λέει προχτές, ξέρεις κάτι, μου λέει, δώσ' μου, λέει, 50 δολάρια. Μου λέει, έχεις λεφτά? Του λέω, εγώ είμαι φτωχός, λέω, δεν έχω λεφτά. Κάτι θα έχεις, θα έχεις 50 στην τσέπη. Όχι, του λέω, μου λέει, δώσ' μου, λέει, το credit card. Α, δεν έχω credit card, του λέω, δεν πιστεύω, λέω, σε αυτές τις ιδεολογίες. Μου λέει, έχεις τσέκι? Τσέκι έχω. Δώσ' μου ένα τσέκι, 50 δολάρια. Δώσ' μου και θα σου πω τι θα γίνει. Όχι, λέω, δεν θα σου δώσω, μη σου πω ότι θα το κάνεις τα 50 δολάρια. Εάν, λέω, δεν έχεις να φας, είσαι homeless και πεινάς, να σου δώσω κάτι. Να πάω να φας, γιατί είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα πράγματα. Ο Αϊτών Ήχης γυρίζει και μου λέει, ξέρεις κάτι, έχουμε, λέει, τα παιδιά, λέει, έχουμε τα παιδιά, λέει, τα οποία είναι ορφανά και δεν έχουν, λέει, ρουχαλάκια, δεν έχουν παπουτσάκια, δεν έχουν να φάνε. Τι λέω, ρε εσύ, του λέω. Αλήθεια, του λέω. Δεν έχουν, λέω. Ναι, μου λέει. Και λέω, μπορώ να έρθω με την κάμερα να τραβήξω, ώστε να σε βοηθήσω, να μην σου δώσω μόνο 50 δολάρια, να σου δώσω 10.000 δολάρια, μπορεί και 50 και 100.000 δολάρια. Ώστε αυτά τα παιδάκια να περνάνε καλά. Και μου λέει, τι είσαι από κανά, είσαι, μου λέει. Λέω, ναι, τι δίνω την κάρτα μου. Ω, νο, 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 λέει, thank you very much, λέει, νο, 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 νο. Και ξαφανίζεται και σας σύμφωνες. Με φοβήθηκε. Όταν το παιδί θα έρθει με την κάμερα να τραβήξει τα παιδάκια που είναι άρρωστα, που είναι έτσι, που είναι φτωχά, να τα βοηθήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη φιλόπτωχο του Αγίου Νικολάου στο Τάπο Σπρινς, διότι πολλές φορές μου λένε, κάνε το καλό και μην ακούγετε, να μην ακούγετε. Όχι, στην σημερινή μας εποχή θα κάνεις το καλό και θα το κάνεις publishing. Για να ξέρει ο άλλος πού δίνει τα λεφτά του. Διότι αν δεν κάνεις publishing, δεν το μεταδίδεις, δεν το μεταφέρεις στο έξω κόσμο, υπάρχουν και οι απατεώνες, οι ατονίχηδες, οι οποίοι κάνουν έργα τάχα για να μαζεύουν χρήμα, να δίνουν ένα 5% και τα υπόλοιπα στην τσέπη. Σαν μερικά foundations, ξέρετε τώρα τι λέμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην πιαστούμε εκεί τώρα με τους καραγιόζηδες και με τους τζόκερς. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Άγιο Γιώργη στο Υποτρίτσι, όπου και αυτοί έχουν μια φορά τη βδομάδα για τους homeless και τα ζουν δωρεάν, όπως και ο Άγιος Νικόλας. Έχω την ταινία, την οποία δεν έχω μαζί μου, κάποια στιγμή θα την παρουσιάσω. Εάν όχι αυτή τη βδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, έχω πάρει μια συνέντευξη να δείτε ακριβώς τι κάνουν. Και είναι άξιση συγχαρητήριων και στη Φιλόπτωχο και στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου και στον Άγιο Γεώργιο, αλλά επίσης και στα άτομα τα οποία πάνε αφιλοκερδώς και δουλεύουν εκεί, κυρίες και κύριοι. Αφιλοκερδώς μαγειρεύουν και δεν πάνε 11 η ώρα για μισή ώρα να μαγειρέψουν. Οι άνθρωποι φεύγουν από τις δουλειές τους, πάνε από το πρωί στις 7 η ώρα να ετοιμάσουν το έδαφος, να μαγειρέψουν φασουλάδες, μακαρονάδες, τα κοτοπουλάκια τους, οτιδήποτε υπάρχουν εστιατόρια ή άλλες επιχειρήσεις που τους δίνουν προσφορές, για να προσφέρουν ένα ωραίο γεύμα, όχι μια φορά το χρόνο, κάθε εβδομάδα. Σε αυτούς τους homeless.
Διότι όταν λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί homeless στις ΗΠΑ, είναι δύσκολο να με πιστέψουν μερικοί. Και ο λόγος που δεν θέλουν να πιστέψουν είναι διότι είναι τόσο πολύ λίμπερα στα μυαλά τους, που νομίζουν ότι όλα είναι εντάξει. Όχι, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε καθόλου εντάξει. Είμαστε όλοι άνω κάτω. Προπαντός οι ΗΠΑ, η Ελλάδα μας, η Ευρώπη είναι ασταθεροποίητη. Άκουσα μια είδηση πρωί-πρωί που δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν θα την πω σήμερα, γιατί έχουμε άλλα θέματα να παρουσιάσουμε σήμερα. Θα την πω άλλη μέρα. Δεν είναι καθόλου καλή. Εννοώντας είδηση για όλο τον πλανήτη, όχι για εδώ ας πούμε τον ελληνισμό, αλλά για όλο τον πλανήτη. Τα οποία αυτά δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά, δεν κάνουμε κάτι. Θα το πούμε αν όχι αύριο, την ερχόμενη εβδομάδα. Αν θα έχω τον πλανήτη του ΝΑΤΟ αύριο εδώ στην εκπομπή, ελεύθερη γνώμη. Τέλος πάντων, τι άλλα έχουμε. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι πρέπει να τους παρουσιάζουμε αν πραγματικά προσφέρουν αυτά τα οποία λένε ότι προσφέρουν. Να μην μας κοροϊδεύουν δηλαδή με λίγα λόγια. Να μην μας κοροϊδεύουν. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι θέλουν να το παίζουν λομπίστες. Είμαστε το λόμπι. Υπάρχουν μερικές οργανώσεις που είμαστε foundation. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των προέδρων, όλων των προέδρων της Αμερικής και αντιπροσωπεύω στους Έλληνες. Φτιάχνει μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Τελεία και παύλα και πάει στην Ελλάδα και το παίζει, ας πούμε, μεγάλος και τρανός. Θα ήθελα να σας πω όμως κάτι, ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι τύποι στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στο Μοντρεάλ, στο Τορόντο, στις μεγάλες πόλεις και στις μικρές πόλεις που υπάρχουν διάφορες ελληνοαμερικανικές οργανώσεις ή ελληνοκαναδικές οργανώσεις, λόγω του ότι υπάρχουν τα social media πλέον, μπορούν πολύ εύκολα να βρουν ακριβώς αυτά τα οποία λένε. Και αν πραγματικά αυτά τα οποία λένε ότι κάνουν καλές πράξεις αληθεύουν ή πάνε μόνο και μόνο για να βγάλουν καμιά φωτογραφία ή για να οικονομήσουν κάτι ή για να βάλουν τα λεφτά στην τράπεζα και να έχουν ένα κολάρο για να κάνουν άλλες business. Αυτό συμβαίνει και τους έχουμε πιάσει. Ή να κλέψουν και μεγάλα ποσά, όπως η Ομοσπονδία. Περιμένουμε από το δικαστήριο να πάρουμε, κυρίες και κύριοι, κάποια έγγραφα. Διότι αυτά που σας παρουσιάζω στον αέρα είναι έγγραφα, κατά τα οποία είναι κατοχυρωμένα από τις δικαστικές αρχές εδώ στις ΗΠΑ. Όπως κάνουμε με τον Άρτεμις Όρος. Αυτά τα οποία είπαμε για τον Άρτεμις Όρος δεν ήταν αερολογίες. Ήταν πράγματα τα οποία ήταν σωστά. Μέσα από τα αμερικανικά δικαστήρια, ακριβώς ότι ο Άρτεμις Όρος είναι ένας αητονίκης, ένας απατεώνας και μισός. Και δεν έχει ποτέ 600 δις. Ακόμα συνεχίζει αυτός ο τύπος να κάνει τις κομπίνες του στην Ελλάδα για να μαζεύει χρήμα από φτωχούς ανθρώπους, λέγοντας σε αυτούς ότι μείνετε ήσυχοι, μόλις σας πάρω τα 600 δις από τον Ομπάμα θα σας δώσω εσάς εκατομμύρια δολάρια και θα γίνετε όλοι σας εκατομμύριοι. Μα τόσο φτωχοί ανθρώποι είσαστε όλοι σας στα μυαλά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται. Τέλος πάντων, παρακάτω. Εχθές ήταν μια μεγάλη μέρα, αγαπητοί φίλοι, για τον πρώην Ελληνοαμερικανό βουλευτή από το Τάπος Φλούνης, που όλοι μας είμαστε υπερήφανοι και προπαντός εγώ και ο σταθμός μας, τον Μάικη Μπιλιράκη, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος για 22 χρόνια προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στον αμερικανικό λαό, στους veterans. Προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους οι οποίοι ήταν ή είναι ακόμα ή ήταν στο λεγόμενο, πώς θέλει την ασφάλεια αυτή, Medicare. Και το Medicare, όπως ξέρετε, δεν πληρώνει αρκετά λεφτά, δεν τους πληρώνει τις ασφάλειες, δεν πληρώνει τα φάρμακα ή κάτι μερικά πράγματα και τέτοια περιπτώσεις. Αλλά με τον αγώνα αυτού του ανθρώπου που λέγεται US Congressman Mike Μπιλιράκης, μαζί με τους υπόλοιπους
Κατάφερε, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα τώρα, δεν υπάρχει τώρα, anyway, όταν ήταν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, επέρανε πολύ πολύ φθηνά τα φάρμακά τους. Κοντιάζουν για 6 δόλαρες. Που οι φαρμακευτικές εταιρείες θέλουν πολλά λεφτά. Ο Μάικ Μιντεράκης ήταν ένας ο οποίος έδωσε μεγάλη μάχη για 22 χρόνια για το Κυπριακό. Ξέρουμε ότι λύση δεν υπήρχε. Αλλά έδωσε μια μεγάλη μάχη. Ο Μάικ Μιντεράκης έδωσε μια μεγάλη μάχη για την ελευθερία του ατόμου, για τη δική μας ελευθερία, αγαπητοί φίλοι. Εβοήθησε οργανώσεις, εβοήθησε την Ελλάδα, εβοήθησε το θέμα της Ελλάδας και την κρίση των Σκοπίων μαζί με την κρίση στην Τουρκία που υπάρχει, την Ελλάδα, όλα υπέρ της Ελλάδος. 25 Μαρτίου πάντα έμπαινε και μίλαγε για 20 λεπτά για αυτή τη μεγάλη ορτή από τους Τούρκους που ήταν η Ελλάδα σκλαβωμένη για 400 χρόνια και έμπαινε στο C-SPAN και στο κυβερνητικό κανάλι, το οποίο βλέπανε εκατομμύρια κόσμου. Είχε κάποια ιστορία με λίγα λόγια. Και ήταν και ένας Έλληνο-Αμερικανός από το Τάπος Φρίνς, που ούτε η Νέα Υόρκη, ούτε το Σικάγο, ούτε η Καλιφόρνια δεν είχε βουλευτεί Έλληνα, παρόλο τον κόσμο που έχουν εκεί απάνω, όπως είχαμε εμείς εδώ στο ελληνικό χωριό, το χωριό των Σφουγγαράδων. Σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι, πόσο μας έχει ανεβάσει αυτός ο άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη, τον ελληνισμό του Ταμπαμπεϊέρεα, του Κλειγόρε, του Τάπος Φρίνς, της Τάμπας, Πάσκο, σε όλα τα μέρη εδώ πέρα είναι η περιφέρειά του, να έχουμε ένα Ελληνοαμερικανό βουλευτή με μεγάλη δύναμη στην Ουάσιγκτον. Να μπορεί να παρασύρει και να φέρει κοντά του και άλλους βουλευτές και από τις δύο παρατάξεις, και από το Δημοκρατικό Κόμμα και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Για φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος το τι είχε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα συνεχίζει τη ίδια καριέρα ο γιος του, ο Γκάσο Μπελιράκης, ο οποίος και αυτός μιλάει άψεστα τα ελληνικά του και τα αγγλικά και έχει κάνει μια φανταστική εργασία. Θα τα πούμε άλλη μέρα για τον Γκάσο Μπελιράκη. Δεν κάνω, αγαπητοί φίλοι, διαφήμιση για να ξαναψηφίσω το Μάικ τον Μπελιράκη, ο οποίος είναι retired τώρα. Αλλά έγινε μια πάρα πολύ καλή κίνηση, συγκινητική αυτή η κίνηση, από τον Ελληνοαμερικανό δήμαρχο, τον Χρυσόστομο Αλαχούζο. Η χθεσινή βραδιά να είναι μια βραδιά αφιερωμένη τιμώντας τον US Congressman Μάικ Μπελιράκη, παρουσία όλων των αρχών της αστυνομίας, των Δημοτικών Συμβούλων, ήταν και ο Δήμαρχος από το Κλείγορε, Έλληνα-Αμερικανός και αυτός ο κύριος κριτικός, commissioners, φίλοι και πολλοί Έλληνες. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σημείο, θα πρέπει, δεν ξέρω, να γελάσουμε, να κλάψουμε, δεν ξέρω. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι από την ελληνική μας παροικία, δηλαδή, που υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι καύχονται και λένε ότι είμαστε εμείς στα εθνικά μας θέματα, είμαστε εμείς που παρασύρουμε και που δημιουργούμε τον ελληνισμό, είμαστε εμείς που δημιουργούμε σχολεία, είμαστε εμείς οι οποίοι δίνουμε, λέει, τα φώτα, γράφουμε γράμματα, πουλάμε και ασφάλειες παλιά, τέλος πάντων. Είμαστε εμείς που δεν είμαστε πουθενά. Το καταλάβετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε στο βράδυ. Εγώ πήγα από νωρίς για να πιάσω πρώτη θέση, γιατί περίμενα να έχουμε και πέρα καμιά 350 άτομα. Πήγα εκεί, εντάξει, με την κάμερα, θα τα δείτε σε λίγο. Πολύ ωραία η τελετή. Τελειώνοντας τη τελετή, ας πούμε, δόθηκε και παιδιά να μιλήσουν και μερικοί. Ποιοι ήταν αυτοί που αντιπροσωπεύσαν τον ελληνισμό? Σημειώστε κάτω, για να ξέρετε σε επόμενη φορά όταν πάτε κάπου και που δίνετε τα λεφτά σας. Και αν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτά τις οργανώσεις αξίζουν το κόμμα να υπάρχουν. Αν αξίζουν το κόμμα να υπάρχουν. Από όλες τις οργανώσεις
Μόνο μία οργάνωση υπήρχε, οι δύο οργανώσεις υπήρχαν, τις ελληνικές οργανώσεις. Η ΑΧΕΠΑ του Τάπος, ο πρόεδρος, η ΑΧΕΠΑ του Κρυγόρε και από τα σωματεία, μόνο ένα σωματείο ήταν. Η πρόεδρος, η κυρία Ελένη Καριοφίλη, από τον Αθηναϊκό Σύλλογο Ιατρική, όπως όπως θα τα δείτε και στο Facebook, τα έχω τυπώσει από το πρωί, και η πρόεδρος του Αθηναϊκού Σύλλογου Αττική. Οι υπόλοιποι, μηδέν. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, ήταν οι εφημερίδες, η τοπική εφημερίδα του Τάπος Φρίνς και του Πάσκο Κάουντι, ήταν το Σαν Πι Τάιμς, ήταν η Φωνή των Νίνων, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Φωνή των Νίνων, και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός. Και κάποιες άλλες μικροεφημερίδες, εδώ αμερικάνικες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παραβλέθηκε η πρόξενος του ελληνικού γενικού προξενείου, η γενική πρόξενος κυρία Αδαμαντία Κλότσα, η οποία μίλησε πάρα πολύ ωραία, θα τη δείτε σε λίγο στην τηλεόραση. Παραβλέθηκε ο κύριος Λαβάλας, σένετος, ο κύριος Κρητικός, η οικογένεια Μπιδηράκη, οι φίλοι κτλ. Και διαβάστηκα και δύο γράμματα από τον δεσπότη Νικήτα Γιούλια, γιατί είναι και συγγενής με τον Κάσπι Μπιδηράκη, με τον Μάικ Μπιδηράκη, όπως και ο δεσπότης Αλέξος από την Ατλάντα Τζόρτζια κτλ. Την προσευχή την έκανε ο Πάτερ Ουσάκης από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, αγαπητοί φίλοι, πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και εμφανίζονται και κάφονται δεξιά και αριστερά και λένε για τα εθνικά μας θέματα? Ο άνθρωπος αυτός, ο Μάικ Μπιλιράκης, ναι μεν πληρωνότανε, αλλά είχε μία λεπτή θέση. Μία θέση που προσέφερε κάποιο μεγάλο έργο για τα εθνικά θέματα της Ελλάδος, όπου συνεχίζει σήμερα ακόμα και ο γιος του. Εσείς οι φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, δεν πιστεύετε ότι αυτή η μέρα θα έπρεπε να είναι αφιερωμένη μόνο για αυτόν τον άνθρωπο? Και η αίθουσα ήταν γεμάτη από ελληνισμό. Για σκεφτείτε το Sunday Times τώρα, να δει την αίθουσα και τα κανάλια που ήταν εκεί. Να δει την αίθουσα γεμάτη, 350 άτομα, και στους διαδρόμους ακόμα ελληνισμό. Την αγάπη μας αυτόν τον άνθρωπο. Αντί να δει μια αίθουσα από 100 άτομα. Και μια αποχή από όλους εσάς που με βλέπετε τώρα. Και προπαντός από αυτούς που το παίζουν μεγάλοι ηγέτες και θέλουν να εμφανίζονται σε εφημερίδες της Νέας Υόρκης, δεξιά και αριστερά, και τα λένε εμείς είμαστε οι ηγέτες του ελληνισμού της Φλόριδας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους ηγέτες είστε και τι κοροδία κάνετε στον κόσμο με τις εφημερίδες σας, και εννοώντας της Νέας Υόρκης. Τι κοροδία είναι αυτή που κάνετε στον κόσμο? Θα πρέπει να ντρέπονται να κυκλοφορούν στους δρόμους του Τάπος Πρινς και του Κρίγορ. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πείτε για μένα, ναι. Γιατί 35 χρόνια που είμαι εδώ πέρα, έχω ακούσει τόσο και τόσο. Διότι σας κακοφαίνεται όταν σας λέω την αλήθεια. Βέβαια στα Εγκρίσια είμαστε απατεώνες, είμαστε κλέφτες, είμαστε έτσι, δεν σκέφω μπαγαζιά και πολλά πράγματα. Ραδιοφωνικό σταθμός είναι και λειτουργήμα έχουμε. Αυτό το σωστό πρέπει να το τονίσω και να το πω. Σταματήστε τις φιγούρες σας, σταματήστε και παραιτηθείτε από εκεί που είστε. Κλείστε τα, πηγαίνετε σπίτι σας και μην ξαναενοχλήσετε πλέον τον ελληνισμό της Αμερικής για να μαζεύετε χρήμα. Για φαγωπότη μόνο είσαστε? Δεν τρέπεστε και λιγάκι, λέω εγώ. Δεν τρέπεστε και λιγάκι να κοροϊδεύετε τον κόσμο? Α, ξέχασε, γιατί κάποιος μου κάνει ένα τεξτ τώρα. Μου λέει, Άγγελες, ξέχασε και τον προφέσορ από το Πανεπιστήμιο της Τάπας. Αν ευχαριστώ τον προφέσορ, ήταν εκεί. Μετά από αυτή την εκδήλωση που θα δείτε, είχε η ΑΧΕΠΑ του Τάπος Πρινς δωρεάν φαγητό, δίπλα από την εκκλησία, εκεί απέναντι από την εκκλησία, στο Τάρπον Avenue. Επήγε χθες το βράδυ εκεί. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο και όλους τους ΑΧΕΠΑΝΣ, την πρόεδρο του ΑΧΕΠΑΝΣ. Thank you very much. Θα κάνουμε κάτι για την ΑΧΕΠΑ, να τη μεγαλώσουμε και αυτή, διότι χρειάζεται η βοήθεια μας. Πάνε οι εποχές, τώρα λέγαμε χθες το βράδυ, πάνε οι εποχές που η ΑΧΕΠΑ ήταν στα όπα, πασίχα και σε ζηλεύανε. Αλλά πρέπει όμως κάτι να κάνουμε, να την μεγαλώσουμε την ΑΧΕΠΑ πάλι.
Βλέπουμε όλα τα σωματεία να πέφτουν, να ένα πίσω από το άλλο, μπαίνουν άτομα τα οποία δεν ξέρουν το τι κάνουν, τρελά πράγματα κάνουν και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες, γιατί δεν θα ήθελα να ακούω παρατράγουδα, το νέο έτος. Διότι κάθε χρόνο έχουμε κάτι ωραίους Έλληνες, οι οποίοι θέλουν τόσο πολύ την εθνική μας παρέλαση να γίνεται στο χωριό, που δεν βρίσκουν τον χρόνο και τον τρόπο να σαμποτάρουν την παρέλαση. Από τη Νέα Υόρκη, τι να σας πω δηλαδή, είναι κάτι τσαΐλια εκεί κάτω. Το Τάπος Πρινς έχει τσολιάδες, έχει παρέλαση. Να σου σαμποτάρουμε κατευθείαν. Το Τάπος Πρινς έχει ραδιοφωνικό σταθμό και το κρύβο ρε, στον αέρα και τηλεόραση και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Σαμποτάρισμα κατευθείαν. Ναι αγαπητοί φίλοι, αλήθεια σας λέω. Είναι τρελά πράγματα δηλαδή. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, για να μην έχω παρατράγουδα, η παρέλαση του χρόνου το Μάρτιο θα γίνει 18 Μαρτίου. Συγγνώμη, 19 Μαρτίου. Σημειώστε στο ημερολόγιό σας. 19 Μαρτίου θα είναι η μεγάλη εθνική μας παρέλαση με μεγάλες εκπλήξεις. Μεγαλειώδες η παρέλαση με πολύ ελληνική σημαία όπως κάθε χρόνο. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον μεγάλο επιχειρηματία κύριο Γαλάνη, ο οποίος θα έχει και θα είναι στενή η συμμετοχή του και του χρόνου εδώ στην εθνική μας παρέλαση. Θα έχουμε την προεδρική φρουρά, αν όλα πάνε καλά, την προεδρική φρουρά, τους Εύζωνες, μετά από τόσο χρόνια πάλι στο Τάπος Πρινς. Θα έχουμε την πάντα, δεν ξέρω ακριβώς, τώρα λέμε, έχουμε καιρό ακόμα, την πάντα πάλι του ελληνικού ναυτικού μας και πολλά άλλα πράγματα, επίσημους και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά θα τα διαφημίσουμε, θα τα ανακοινώσουμε στον κόσμο, αν είναι όλοι... Και δεν θέλω φασαρίες, παιδιά, το όνομα του Θεού τώρα, αυτά που σας λέω, δεν θέλω να παρακάνετε φασαρίες. Μην παίρνει και τον πρώτο τηλέφωνο να κάνετε φασαρίες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν είστε σωστός άνθρωπος και Έλληνας πατριώτης, θα πρέπει να υποστηρίξετε αυτές τις κινήσεις. Χωρίς να έχετε αρνητικά επάνω σας. Να έχετε πάντα θετικά. Για τον ελληνισμό της Αμερικής, για τους Ελληνοαμερικανούς, για ένα θετικό έργο το οποίο γίνεται για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, για τα δυσεγγονά σας. Μια θετική πράξη πρέπει να υποστηρίζεται. Μια αρνητική πράξη πρέπει να σβήνει από το χάρτη και από το μυαλό σας. 18 Μαρτίου είναι η μεγάλη μας εθνική εορτή, όπως είπαμε, θα γίνει μια εβδομάδα νωρίτερα από τις 25 Μαρτίου. 18 Μαρτίου θα είναι ο μεγάλος χώρος της παρελάσεως το Σάββατο βράδυ, στο μεγάλο κεντρικό κέντρο του Αγίου Νικολάου. Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω από τώρα, για να μην ακούω από μερικούς οι οποίοι ούτε είχαν το θράσος να έρθουν χθες το βράδυ στην τελετή του ΓΚΑΣ, του Μάικ Μπιλιράκη. Θα έχουμε και θα τιμήσει η Επιτροπή στις Παρελάσεως μαζί με τους επισήμους πρόεδρους από την Ελλάδα, τον Μάικ Μπιλιράκη, για τις υπηρεσίες τις οποίες έχει προσφέρει εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και θα ήθελα όλοι σας οι φίλοι ακροατές και τηλεθεατές να ετοιμαστείτε από τώρα, να είμαστε με την παρουσία μας εκεί και να γίνει κάτι το ωραίο και κάτι το μεγάλο εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φωτογραφίες ήδη φύγανε χθες το βράδυ, απομένανε σε ελληνικές εφημερίδες, σε ελληνοαμερικανικές εφημερίδες από τη χθεσινή βραδιά, να ετοιμάσουμε το έδαφος. Τους είπα να μου στείλουν και μερικά φωτοκόπια να τα μοιράσουμε δεξιά και αριστερά στις εφημερίδες και τώρα θα δείτε στην τηλεόραση ακριβώς το τι έγινε χθες το βράδυ ή στο Τάπος Πρινς ή στη Δημαρχία του Τάπος Πρινς με την μυθική βραδιά του, για τον Μάικ Μπιλιράκη από τον Δήμαρχο Χρυσόστο Μαλαχούζο. Ευχαριστούμε τον νέο Δήμαρχο, τον νέο Αμερικανό Δήμαρχο. Εκεί ήταν και η Ανίτα, πρώτος πρώην Δήμαρχος. Ήταν ο πρώην Δήμαρχος Τσάρλις, ο φίλος του Ντέιβ Τσάρλις, ο οποίος δεν μπορούσε να πει και μια λέξη ελληνικά από αυτά που το έχουμε μάθει. Ήταν ευχάριστη βραδιά όμως. Τέτοια θέλω να βλέπετε στην τηλεόραση. Τέτοια να βλέπουμε και εμείς ζωντανά. Θα μου πείτε, μα δεν το ξέραμε, είχαμε μπει, είμαστε στη δουλειά, είχαμε πάμε λέει, σε πανηγύρια, είχαμε πάμε λέει, σε μπουζούκια, είχαμε πάει δεξιά-αριστερά. Δεν είναι δικαιολογία αυτή.
Δεν θέλω δικαιολογίες. Μην πάρετε τηλέφωνο μου. Πείτε Μάκη μου. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Έγινε, τελείωσε αυτό. Η ιστορία γράφει, κυρίες και κύριοι. Η ιστορία γράφει. Αυτό που παίζει ρόλο είναι τώρα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Επαναλαμβάνω, προτυπάμε στην ταινία μας, 18 Μαρτίου είναι η μεγάλη χοροσπερίδα της Επιτροπής Προελάσεως, 19 Μαρτίου είναι η εθνική μας παρέλαση στο Τάβος Πρίνς. Σημειώστε το κάτω για να μην έχουν παρατράγουδα και πάλι ότι ήρθε έκτακτος τραγουδιστής και θα κάνουμε και εμείς μια μέρα χοροσπερίδα όπως έγινε φέτος, όπως έγινε και άλλες χρονιές από πολλές οργανώσεις, εφόσον γνωρίζουν ότι η παρέλαση αυτή είναι έτσι. Αποφύγετε, αγαπητοί φίλοι, και εσείς οι Προέδροι να έρχεστε σε σύγκρουση με την Εθνική Παρέλαση. Που η Εθνική Παρέλαση δεν είναι το αγγελάτου του τη ζωή. Δεν είναι των ατόμων. Η Εθνική Παρέλαση είναι για τον ελληνισμό. Είναι για την παιδεία μας, για τα σχολεία, για την Ελλάδα. Μία Εθνική Παρέλαση υπάρχει. Και θα πρέπει να είμαστε όλοι δεμένοι και σύσσωμοι, γιατί εκεί είναι που παρουσιάζουμε και τη δύναμη του ελληνισμού. Επήγα στο γλέντι του Κρητικού Συλλόγου. Εάν μου μείνει ο χρόνος θα παρουσιάσω ένα κομμάτι, θα τα έλεγα αργότερα. Να συγχαρώ τους κριτικούς, οι οποίοι πραγματικά αυτοί, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι ο μόνος σύλλογος ο οποίος ας πούμε έχει την νεολαία κοντά του. Όχι μόνο εδώ, αλλά όπου και αν πας στην Αμερική, οι σύλλογοι αυτοί έχουν την νεολαία και υποστηρίζονται και έχουν την νεολαία κοντά τους. Όπου μεταφέρουν τα ήθη και θυμά τους. Τα κριτικά ήθη και θυμά τους. Τα τσικοπέλια που λέμε, μια πλάκα. Είναι ωραία η κριτική. Βεβαίως είχαν το πίκνικ, καλά πήγε, θα μπορούσαν να τα ακόμα καλύτερα, δεν είχαμε το χρόνο να το διαφημίσουμε, διότι ήταν καινούριος ο πρόεδρος, δεν γνώριζε ο άνθρωπος, εντάξει από τη Νέα Υόρκη, ξέρεις, άλλη νοοτροπία των Νεοϋορκέζων, άλλη η δική μας, ξέρετε πώς θα πάει η υπόθεση. Τέλος πάντων, ήρθαν 4 μέρες προτού το πανηγύρι, ας πούμε, και ότι προλάβανε και πήγε όμως ο κόσμος, ήταν καλά. Τα παιδιά χορέψανε πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στους γονείς, συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά που θα δείτε αργότερα, αν μας πάρει ο χρόνος, διαφορετικά αύριο ή την ερχόμενη Δευτέρα στην τηλεόραση εδώ πέρα. Και θα είναι και στο YouTube οπωσδήποτε μέσα στις 24 ώρες για να τα δείτε. Θα το κάνω πόσο στο Facebook για το ολόκληρο σύστημα και όλους τους φορείς εκεί πέρα που έγινε στο κριτικό σπίτι. Αυτά σχετικά με το πίκνικ του Κρητικού Συλλόγου. Πάμε τώρα να δούμε, αγαπητοί φίλοι, την τελετή αυτή στη Δημαρχία του Τάβος Πρίνς. In the name of Father, Son, and Holy Spirit, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. O Lord, our God, who at all times and every hour is worshipped and glorified in heaven and on earth, who is merciful and compassionate, who knows we can do nothing without your guidance, we gather this hour of recognition and fellowship, and we ask that you accept our prayer as we honor the Honorable Michael Bilirakis and his unselfish devotion to serve our country, representing the state of Florida in the United States Congress. We are mindful of his special attention that he gave to the men and women who served our country in the armed forces, our veterans, that they receive their due reward. We offer thanksgiving to you that he was able to serve in distinction and dignity by putting his trust in you. Continue to sanctify and reward him with glory by your divine power, to bestow upon him the wisdom to continue to serve in other capacities, to bless and guide him as he enjoys a new chapter of his life with his family. Be his light when the day is dark, his fortress in the hour of temptation, his strength when the spirit is sore, troubled, and depressed, courage in the hour of danger, be his hope and his salvation. Grant him health of body and mind, directing his thoughts in the way of truth, making prosperous and righteous. May the grace of our Lord Jesus Christ, the gift of love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with him always. Amen. Thank you, Father. Please be seated.
everyone, and welcome. Thank you for coming. Tonight we have a special presentation to honor a great person, our former Congressman Michael Bilirakis. My friends, it's my honor and privilege to welcome the leaders of our county, Pinellas County, the state of Florida, and the federal government, as well from Greece. With us today, we have the Consul General of Greece, Adamantia Klotsa, Congressman Gas Bilirakis, Senator Jack Latvala, Pinellas County Commissioner Karen Seal, Pinellas County Commissioner Dave Eggers, the Mayor of Clearwater, George Kritikas. Also like to acknowledge former Mayor Protas and former Mayor Archie. Also like to welcome the family and friends of Congressman Michael Bilirakis. My friends, tonight we all have gathered here today to honor Congressman Michael Bilirakis for his extensive services to his community, state, and nation. Michael Bilirakis has been married to Evelyn Niaoulis Bilirakis for 57 years. Michael Bilirakis' case, the old saying that behind every successful man there is an exceptional woman. This is a true statement. Evelyn Bilirakis, not only being Michael Bilirakis' supportive partner in life, but also she's an amazing mother, having one son who is a doctor, Emmanuel Bilirakis, and one son, an attorney, who is our United States Congressman. Michael Bilirakis served for 22 years representing our country and our community to the United States Congress. In addition, he served many organizations here in Tarpon Springs, including the American Bar Association, Florida Bar Association, Benevolent and Protective Order of Elks, Royal Order of Moose, Freemasonry in Tarpon Springs Lodge, 112, Honorary Board of Advisors for the National Students Leadership Conference with the Shriners, the Ahapa George Washington Chapter in Tarpon Springs. He is my fellow Rotarian and my fellow Kalimnian. It's my honor on behalf of the Board of Commissioners, the staff, and the people of Tarpon Springs to recognize former Congressman Michael Bilirakis and express to him our sincere gratitude and appreciation for his contributions to our city and to our nation. Congressman, we would like to present you with a proclamation and the key of the city. Would you guys join me? Thank you. Congressman, would you come here, please? Thank you. The seat of Tarpon Springs, Florida. Proclamation of appreciation honoring the work and distinguished career in public service of Congressman Michael Bilirakis, October 4th, 2016. Whereas Michael Bilirakis was a Republican member of the United States House of Representatives since 1983 until 2007, representing the 9th District of Florida. And whereas Michael Bilirakis was born in Tarpon Springs, spent his childhood in Pittsburgh, Pennsylvania. He received his bachelor degree from the University of Pittsburgh and also attended George Washington University. He earned a law degree from the University of Florida, and he served in the United States Air Force during the Korean War. And whereas Michael Bilirakis had worked in various capacities, including a steel worker, engineer, and a majority of his professional career as an attorney and in total law classes,
He served as municipal judge in both Tarpon Springs and Yipor Iti. And whereas Michael Belirakis made his first run for office in 1982 and was re-elected 10 more times, never faced serious opposition, running unopposed in 1988, 1994, 1998, and 2004, and he retired in 2006. And whereas throughout his tenure, Congressman Michael Belirakis has served his constituents in our nation with dignity, determination, fairness, and leadership, being recognized by his colleagues as a leader. Whereas the city of Tarpon Springs recognizes Michael Belirakis as a valued leader of our community and well-respected man, noted for his dedication to his job. And now, therefore, I, Chris Alacuzas, by virtue of authority vested in me as the mayor of the city of Tarpon Springs, Florida, do honor the tremendous work of former Congressman Michael Belirakis and express our most sincere appreciation to his outstanding career of service to the people of Tarpon Springs, the state of Florida, and the United States. Signed, Chris Alacuzas, mayor. I also have a key for you, Congressman Michael Belirakis, and it says, present to Congressman Michael Belirakis for your outstanding and dedicated service over the years to our country and to the city of Tarpon Springs, 2016, city of Tarpon Springs, Florida. Congressman, before I give you this, the microphone, I'd like to invite the family to take some pictures. If you would, please. You're the boss. Costa. Where's my money? Maria. That's some family back here, too. Give me one more here. Where's the family? Shirley, Nick, Callie. That's right. They do for this community. And I might add, if you don't mind, a little bit of friendly advice from a former United States Congressman. There are an awful lot of great people in this community who deserve this kind of an honor. And I would just really ask you to pay attention. Many of you know who they are. You serve on boards with them on the Rotary Clubs and Elks and different organizations. You know who they are, and they really ought to be thanked much better and much more so than I am for what they do for this community and for the entire area. Having said that, my gratitude
to the mayor, to his commissioners, to the city manager, to the staffers who did this hard work. You made a big deal out of it. I didn't realize it was going to be such a big deal. And I'm very, very appreciative to you. You don't do these things for accolades, but really, if we want to be honest with each other, it's really always nice to get them. I was born in Tarpon Springs. I sometimes feel like a xeno, meaning an outsider, because I did grow up here. And I'm still learning an awful lot of the customs and the things that have existed here for so many years, but particularly among the old-timers. I read practically everything I can find regarding those old-timers. When I was 2.5 years old, my parents got out of the back of a truck with another family from this town, literally in the back of a truck, for the entire trip to Pennsylvania for my dad to find work in the steel mills up there. And those were the Depression years. They were tough years. I didn't remember this community. I always wanted to come back to see it. And one day when my aunt called my father and said, there's a young man down here that I want Maria, my sister, who's still single, to meet. She was going to come down for it, but she needed a chaperone. I was in college at the University of Pittsburgh, studying engineering full-time and working full-time, 48 hours a week in factories. So I had the money. And I volunteered to come down with my sister, whose daughter, Rena, is here, with my sister, so she could meet this young man. Well, she met the young man, apparently, and apparently did take. I met my wife to be, and that took 57 years. I have an awful lot to think of this community. I don't know how many years I have left, but I hope that my sons and my grandchildren will follow my footsteps in terms of their love for Tarpon Springs. And we could point to the bayous, we could point to the beauty, we could just point to the friendliness of the people for the most part, things of that nature. But you know, I had a terrific addition to my life when I decided here in Tarpon Springs to become a volunteer for the community. When I approached the Chamber of Commerce, Charlie Slade at that time, some of you may remember him, and volunteered my services to the Chamber, which led on to other things and other things that I always say led on to winning the congressional seat. Because as Jack McDowell will tell you, he was one of our advisors at that time, we had no business winning the seat in a heavily Democratic district. Not that heavy, but still quite a few points. But we won because we showed over the years, not as elected official, someone who really cared about the community area, and people remembered that, and that's how we won. I'm convinced with the help of God, and principally the 1,000 or so Greeks changed our party from Democrat to Republican in that first primary election. And of course, our volunteers showing a caring for the community well before decided to run for another office. So volunteering is what I learned with Tarpon Springs. I think when we talk about magic words that define a community in the best way, we can talk about freedom, we can talk about this, we can talk about the ethnicity of this area, that sort of thing. I think I have seen a caring of volunteers in this community more so than I have in any other community in the world, and we've been over most of the world. And I point to the Ron Haddads and Pat and so many others, so many of you out there who've really been very much involved. Anyhow, I'm grateful to be to receive this, and I'm grateful that God gave me the opportunity to serve you for 24 years. Thank you. Tribute to former Congressman Michael Bilirakis, a man of great stature and a true patriot.
As Greek Americans and faithful Orthodox Christians, we are extremely proud of all the good works accomplished by Congressman Bilirakis during his time in public office. Unfortunately, due to a gathering of Orthodox Christian bishops scheduled for today, I regret that I was not able to join you for what I am certain shall be a most wonderful event. Please accept my wishes for a very successful and enjoyable evening. I remain, with sincere thanks, Alexios Metropolitan of Atlanta. Dear Mr. Mayor, grace and peace be with you in the name of the Lord, who sends his mercy, love, and blessings upon our world. I received the kind and thoughtful invitation to be present when the City of Tarpon Springs will honor former Congressman Michael Bilirakis, more lovingly called Mike, by all those who know him. Unfortunately, distance does not allow me to be present, as you can well understand. It is both fitting and proper that the city has chosen to honor Congressman Bilirakis as he nobly represented the City of Tarpon Springs in Washington, D.C. when he served in the House of Representatives. I thank you for taking this initiative and praise this effort. As a native son of Tarpon Springs, Mike gave special attention to the needs of the city so that he might see it progress, grow, develop, and help in the struggles to reach its full potential. He so often demonstrated this in his efforts and labors of love for the city, as local history has recorded, and which many citizens of Tarpon Springs that can bear testimony. His struggles to provide an ambulance service, his desire to promote and support quality education, and his volunteer services on various boards and commissions all bear testimony to who he is and what he believes. I offer my best wishes to Congressman Bilirakis and thank him for all that he has done and all that he continues to do for Tarpon in my own hometown. Certainly some of those gathered to honor him may also remember that I once worked in Washington office and I know that many long hours of his dedicated service. I join you in honoring him and salute the city for the ceremony. May St. Nicholas continue to watch over the Epiphany City of Tarpon Springs, and may you, Mr. Mayor, serve the people with dignity, justice, and truth in your heart and mind. Sincerely, Metropolitan Nikitas. Dear Congressman Bilirakis, it is in large part because of you that I am able to write to you today, not only as a friend, but as a state representative for North Pinellas County. It was through my experience in the Congressional Page Program, through your office, that spurred in me the desire to give back to the community that has been so generous to me. Watching you legislate and articulate the concerns of our region on the floor of the House of Representatives has stayed with me my entire career. If not for your guidance, I never would have been elected to office. You have given me the opportunity to serve our community as you have, and for that, I will always be thankful. There is a reason the Bilirakis name is a household one in the Tampa Bay area. Despite your attention to federal issues, you never forget about the folks back home and always ensure that your community is the beneficiary of your service. That should be an inspiration for all who seek public office. You never forgot who you represented and always put the needs of our region ahead of your own. Now that the legacy of service continues in your son and our current representative, Congressman Gus Bilirakis, rest assured knowing that your service is something that so many appreciate, your guidance something that so many revere, and your friendship something that so many honor. With great appreciation, Chris Sprouse, State Representative, District 65. Thank you. We're now going to Commissioner Thomas, Vice Mayor Carapan. Congressman, so many have said so much about you and your life and your achievements and your community service. I'm thankful for all those. I'm honored to be a part of recognizing you tonight. We've recognized you in the community so many times. I was at the recognition and the naming ceremony at the St. Pete College, and same, I was honored and privileged to be there for that. So again, thank you for your service to the community. Thank you for your service on a nation, a national level. And I'll tell you, with decades and decades of your community service, I'm glad that we were able to finally give you the key to the city. So I hope you enjoy it. Thank you. Congressman, I've had the privilege of knowing you through my father since I can remember, and your dedication to your hometown
and to your community, I think is an example to public service on any level, local, state, or national. And you've always been here for Tarpon Springs, never got caught up in the minutia of D.C., and you continue to be a leader in our community, and I'm very thankful that you passed on your leadership to your son, Gus, who now gets to help us out in Congress. So thank you very much. I hope you have many more years and more time to serve. Thank you. Already so much has been said, and it's all so true, and thank you very much for your service. I appreciate having gotten to know you a little bit in Rotary. I've not known you so far in the city because I haven't been here that long, but your name has been known nationally. You did put Tarpon Springs on the map, I think, with your recognition and your service, and thank you very much. Thank you. Well, I got to know Congressman Dvorak this past few years. He is a fellow Elk, and so I've gotten to know him dearly, and I'm so happy that I have. He's just an amazing man, and I want to thank you for your service, your dedication, your time through these years, everything you've done for our community and elsewhere, and for our veterans. You've done so much. And we appreciate everything that you've done. And yes, I was at the ribbon cutting for the college, and that was absolutely amazing. Absolutely, and thank you for that. And again, behind every strong man is even a stronger woman. And we want to thank you, Mr. Dvorak. You know, all the years I'm sure he was taken away from his family and Gus as well, taken away from the children and his wife all those years, and thank you so much for sharing him with us. Great. We are now going to the public comments. I'd like to start with the Consul General Greeks. That was followed by the microphone. Please come to the podium so everybody can see that. Thank you. It is an honor for me to be here today, and I would like to thank you very much, Mayor Alapoussos, for inviting me and for organizing this beautiful event. I think that if there is one man we have recognize and acknowledge the services is Congressman Mike Mirakis. I have heard so many wonderful things that he has done for the community, that he put Tarpon Springs in the map, and that is so. But on my part, allow me to thank him for what he did for Greece, for the Hellenic American relations. He has worked very much for the promotion of the friendly ties, traditionally friendly ties between our two countries. Greece does not forget that he's the founder of the Hellenic Caucus at the U.S. Congress, and worked tirelessly for the enhancement and the promotion of our relations. Personally, if I may add, I remember Congressman Mirakis from my time in Washington, D.C. I served at the Greek Embassy in Washington, D.C. 2002-2006. I remember him from that time, and so I can personally attest to how great this man is and how much has he offered to anything he has been involved in, even the community of Tarpon Springs, the state of Florida, United States of America, international relations. And of course, I would like to acknowledge his wonderful wife, Evelyn. She is such a charming and warm person. I was here alone, and he was so forthcoming, and he tried to make me feel at home. So thank you so
much for that, and I'm sure that Mike is owning a great deal of his illustrious career to your contribution and your health as well. And last but not least, allow me to refer to the brilliant son, Gas Gilirakis. So we are so very happy to have you continue this legacy, this wonderful family legacy. I think he's a true son to his father, and we're all very happy to have him at the United States of Congress, and to count him among the friends of Greece and supporters of the American Hellenic elections. Thank you so much. Do you want to say a few words? Well, I don't know if I can get through it, but I personally do. Thank you. I just wanted to say that, I'm so grateful for this city, and we were raised in this wonderful city. My parents raised us in this wonderful town along with our extended family and our grandparents. My grandfather had a bakery in Tarpon Springs for many years and had the opportunity to wait on the customers at the Greek American Bakery. But I wouldn't trade that upbringing for anything. And it's made us who we are. And I have my parents, both Evelyn and Mike, to thank for it. Dad did so much for this community, but we got so much from this community in return. I always talk about the ambulance service. In 1972, Mr. Eugene Stinson felt that if there were an ambulance service in the Tarpon Springs area, his wife would be alive that particular time. And he told Dad, why, let's get a van and start an ambulance service. And the community, I mean, this is a wonderful community, volunteerism. And the community rallied around it, and we had a volunteer ambulance service in the early 70s that served the Tarpon Springs area as well as the West Pasco area. But I love this town, and I appreciate you honoring my, actually my father, but also my mother tonight. Thank you, and God bless you. Thank you very much, Mayor. It's good to be here with you tonight. I'm one of those that's always glad to see Mike Bilirakis, but I have a personal reason for that, because when I see Mike Bilirakis, I see at least one person that's been around longer than I have in this political game in North Pinellas. He was here when I started, and it's a great privilege to be able to serve with Gus now and span all the years, 30-something years of service from this family to our community here. Mike provided a great example for me of what a public official ought to try to be. You know, a lot of our citizens feel separated from government. They feel like they're outcasts from government, particularly the government in Washington. And I don't think that Mike's constituents ever really felt that way about him, because he was so accessible in the community, always available in the community, out meeting the citizens and trying to help them and trying to listen to them. And that's the model that I've tried to follow in public service, and I learned it from Mike Bilirakis. He was in the parades, he was at people's funerals, constantly out moving around in the community, and I think that's a real important thing for those of us in public life to try to remember to do. The Bilirakis family has made a great mark on this community, and this is a wonderful community, as they've already said.
And it's my privilege to continue to represent him. And, you know, Mike was our congressman when I came to Tallahassee, when I first went to Tallahassee. And Gus is going to be our congressman when I finally end the second chapter in Tallahassee. But, you know, we have term limits, so we have to come and go. But it's my privilege to have served with both of you. Thank you very much. Commissioner Steele, do you want to say a few words? Well, it's such a privilege to be here tonight and to honor such a great family who has done a tremendous amount for not only Tarpon Springs, but for Pinellas County. Actually, my parents, Don and Allie Williams, were good friends with Mike and Evelyn going back for many years, and worked on Mike's first campaign and stayed friends until they both passed away. So I'm grateful for that friendship and for all that you gave to one another. And on another note, I'm hoping that you're enjoying US 19 because of Michael Arrakis, he was able to secure some of the federal funding to be able to make those overpasses and those safety projects happen. And we applaud you for that, Mike. That's just one of the few projects that Mike was able to accomplish up in D.C. But, you know, it was through his bipartisan workings that he worked with everyone there to bring good projects to fruition, and as was mentioned, so much for the veterans, but more than that, for our entire community. So again, to Mike and Evelyn and to the entire bill. Talking to me, asking about me, and making sure that I had you know, the right attitude about serving my community. And I just can't tell you how special he is. He serviced or represented when I was mayor of Dunedin, our community as a commissioner down there. He represented that well. Lost it for a few years, and I know Gus has now wrestled it back, and so he'll get to represent Tarpon's sister city, Dunedin. Not really, but we have a real fondness for Tarpon Springs. And Mike, I just really wanted to say thank you on behalf of the entire county commission, who just adores you and your family. Evelyn, you're a special lady. We just can't thank you enough for all that you've done. The things that you've accomplished, the lists are a mile long, but the heart and soul of the person that you are, and you can see it in your son. I mean, there's a man that's just like you, just the same humble way about things, getting things done for his community and for this country. The sacrifices that you made, and indeed they were sacrifices, and I know that's not the way you look at it, but I know it had to be hard on your family, whether it was serving your country or you know, working in those steel mills. I actually was a steel mill worker for a couple of years and an engineer from the University of Pittsburgh, so we have some similarities there. But you are a true mentor. Senator LaValle was talking about North County representation, and I'm working my tail off to be like him and like you in bringing good government for our residents up here in North County. And I just can't tell you how much we all love you very much, and you just wish many, many years of happiness and good health ahead, and God bless you and your entire family. Thank you. Springs has grown up to be the mayor of Clearwater.
But it is an honor, despite that having happened, Mr. Galarakis has shown, and Gus has shown, and Manny has shown, that it doesn't matter what the title is that you have. People want to know that you care about them. And the Galarakis family, whether it's practicing law, whether it's serving in the community, taking care of patients, or being a United States representative, has shown each one of us how important it is to take care of each other. Father had said earlier that he announced axios. For those who are not of Greek descent, axios means you are worthy. It is something that is chanted in church when a priest is ordained, when a bishop is ordained. It is a very sacred title. And no person in this hall today is more worthy of that than Mr. Galarakis. So on behalf of the city of Clearwater and all of us that you have represented and the legacy that you have left and still lives through your sons and your grandchildren, Oxygens. Can I take a second? Run. Mr. Galarakis may not remember this, but many years ago, when he was starting to run for office, and I was working with Congressman Young, he came up to me and he said, I'm going to run for Congress. And I looked at him, and this was at St. Nicholas, Father. And I looked at him and said, you're going to run against Kurt Kaiser? He said, yes, and I'm going to win. And he did. I remember that. We are now going to the public comments. I know we have former Mayor Cronus here and former Mayor Archie. Maybe they want to say a few words. Good evening, Mayor, Board of Commissioners, and everyone in the audience. I'm Anita Protus. I was Mayor of Tarpon Springs Commissioner and ran civil service, I think, for 7 or 8 years for the city as chairman. Tonight I'm feeling my age. I've seen things go by. And I'm up here to ask that the city, the Greek community, and the community of Tarpon Springs, Mike, I can't give you a library. You're the closest thing right now to president that we have. But a lot of communities, very small and very big, their congressmen, they honor them with giving them a space in the library, their city hall, or maybe St. Pete College, to give him a room to keep all his information, to have all his plaques there, to honor him, that our community had such a wonderful congressman with a son coming up behind him. Let's not lose these important historical documents and things. Can we as a city, in our library, in our cultural center, or in your city hall, honor Mike with an office of his own where we can bring all these mementos that he got in Washington, that our young people can come and see and say, look, in Tarpon Springs, the son of an immigrant, a Greek immigrant, that this city was founded on and is proven in the history, became our congressman. He gave us so much. If it hadn't been for Congressman Mike Galarakis, the first time we would not have dredged the Anclote River. He secured the funds for us. He did the paperwork for us. He ran with it for the city of Tarpon Springs. I was there. I know everything he went through. He has helped our community so many ways that the average Tarponite doesn't know because you're not up here when we're there doing the work. We owe this to him, his plaques, his pictures, his honors. He put us in the National Herald. That goes all over. That's big time, I think, for Tarpon Springs.
We need to find some place to help him. And if we need money, I'm sure that we can all get together and raise money in the community, in the Greek community, to do this for Congressman Mike. His ambulance, when he organized the ambulance, I can tell you people that that ambulance saved to get to the hospital. How many nights they were out, Mike and all his friends, volunteering for that and putting money into it to buy the gas to keep it going. We owe Congressman Mike Bilirakis the availability to put all his material, his files, and his class and his honors, so we can show people when they come to Tarpon Springs how proud we are of this man. And I'm so proud that he made that trip and met Evelyn. I remember the night she said she got engaged in what she wore. I tell her all the time. Mayor Criticus, I babysat him. I feel my age tonight. And he used to crawl through the windows of Catherine Kelly's house in little white shoes, and his mother would tell me, don't let him get those shoes dirty. And I've offered our senator to bring him into the Greek church, but he's concerned about getting christened in the tub. And I told him we can justify that. This community is so rich, so rich. More than any other community, we're right up there with St. Augustine. I say that all the time. From the Golden Crescent, our historic Main Street, our Sponge Dogs, our heritage. We have so much. And Mike really touted that in Washington and made us very proud. So I'd like to see the city, Mayor Alahousas, start working to find a place to put his mementos, his files. Let's not lose it. Because once it's lost, and history's lost, you don't regain it. Thank you, Mike and Evan. Thank you, Gus. Proud of you, proud of our friendship. And Evan, I'm glad that you decided to marry him that day. Thank you. Good evening. In honor of my Greek heritage, I say Axios. Axios. First, I just want to thank this commission here for this opportunity to recognize this fine gentleman who we still regard as our congressman, even though his son is the brother congressman. He'll always be our congressman. This is long overdue. I would have thought that during that period of time, we had at least three or four keys to the city. But we're happy to be here. This is my first time in a while coming in, and I just came because of you. You show, again, your humility by thinking about recognizing others, not about yourself. And I think that's a key tribute to you. I remember it was a few years ago that I had the opportunity before I ever ran to meet with you, and now y'all know when we start talking about Papa's restaurant, that it was not yesterday. With you and another who I consider a great gentleman and a friend, and that was Dimo Metalulis, just to talk in terms of what it would take in terms of running for office. That you would sit down and give it yourself and talk in terms of what you thought that it would take in terms of doing some things, I think showed the type of man that you are. I said and I thought about you, and I say that you are the gift that keeps on giving, you know, not only because of what you've done in Washington, but what you've done here before you ever went there in terms of the ambulance services. And I think about that from a personal perspective, because when that ambulance service finally went out of business, one of the organizations they did, as far as when they dissolved, was to give to a nonprofit organization. Now, a nonprofit organization is the organization I work for now, 23 years, and that's Citizens Lance Progress. So there is that gift that keeps on giving. But not only that, people talk about your wife, and her being behind you. I don't know if I can consider Evelyn being behind you, but maybe on the side of you and a couple times in front of you, because she
She is an individual that's done a lot for the city in her own right, you know, behind the scenes in terms of things that she has believed in and kept moving forward, including her service to the St. Petersburg College. And I think it's due recognition that not only your name be there, but hers too. But also through what happened with your son and Congressman Bill Arrakis, and we have to say Congressman Gus Bill Arrakis, and his continuing that legacy, but also through your other family members, including Emmanuel, that you have a legacy, and a legacy of giving. I think that's what people think when they think of the Bill Arrakis name. It's a name that's well respected all over. Anywhere you go and people know about government and the rest, they talk about Mike Bill Arrakis and how is he doing. And I just wanted to say that from a personal perspective, I appreciate you. I appreciate your service to the citizens of Tarpon Springs and the citizens of this great nation. Because when you're a congressman, you're doing things not only for the benefit of those that are home at Pinellas County. You made sure that Pinellas County was recognized, as Commissioner Seeler said and former Mayor Prolinger said. But you're doing things that are recognized and assessed nationally. So I say to you, thank you for all that you've done. And I know you'll be around a long time as far as to continue to not only mentor Gus, but to enjoy your grandchildren. So thank you. Any more public comments? If you do, please come forward. Chief DeFollis, please state your name and your address for the record, please. I'll give you 4 minutes. Good evening. I'm Chief DeFollis, president of the George Washington Chapter, 16th Order of HEPA. HEPA stands for the American Hellenic Educational Progressive Association, the oldest Orthodox philanthropic organization in the U.S. Today we are here to honor former U.S. Representative Michael Bill Arrakis with the key to the city of Tarpon Springs for years of public service. I think it is important to realize it is said that the origins of giving someone the key to the city date back to medieval times when the gates of a city were locked at night and only trusted few individuals were given a pass key to come and go as they wished. The safety and trust of the entire city rested on those who had that key. Symbolically, we entrusted Michael to serve as our representative for many years in Washington. We at HEPA are proud to call Michael Bill Arrakis an HEPAN and our brother. But I think we need to also not forget the role Evelyn has played in his career. I went to Washington to be there watch Mike be sworn in his first term. And I know how important it was for Evelyn to support Mike's dreams and goals through the years. So as we honor Mike tonight, we in fact are honoring a team. It takes a team, and we are proud as it happens to honor this team. Immediately following the presentation, please join us at the HEPA Hall at 20 West Tarpon Avenue for coffee and casual snacks if you can, to honor the Bill Arrakis's. And you can either park in the rear or park at the city lot and come on over. We have things ready for you. Thank you. Would you give the address? 20 West Tarpon. It's the second building on the right, just on the way down to Spring Bayou, where they throw the cross. So the public's invited. Please attend. We have coffee and pastries and a few snacks there for you. Thank you. Thank you. Anything happened up? No. Any other public comments? See you not. We are now going to take 5 minutes recess. Thank you very much. Ή πρέπει να σηκώνεις να μιλήσεις. Κυρίες και κύριοι, αυτά σχετικά από την χθεσινοβράδινη βραδιά με τον Γκας Μπιλιράκη. Πολύ ωραία η βραδιά. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα κομμάτι. Άλλη μέρα θα παρουσιάσω για τους κριτικούς.
αλλά θα παρουσιάσω από το χορευτικό συγκρότημα του Κρητικού Συλλόγου τώρα, μια και μας πήρε ο χρόνος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι κυρίες και κύριοι, να πάρετε τα εισιτήριά σας. Σήμερα το βράδυ έχει ελληνική βραδιά στο Tarpon Grill, στο Tapos Prince. Θα είμαι εκεί κατά τις 9 ώρα το βράδυ. Θα έχω και εισιτήρια μαζί μου για την παρέλαση, δηλαδή για την χρονοσπέδη της παρελάσεως που θα γίνει 29 Οκτωβρίου. Προμηθευτά εισιτήρια στο συντομότερο, είναι $30 το άτομο με τα φαγητού. Επίσης, το Σαββάτο αυτό είναι μεγάλη βραδιά στον Άγιο Γιώργη. Την Παρασκευή το βράδυ θα έχω εδώ πέρα στο στούντιο τον Πάνο Μπόλας, ο τραγουδιστής από την Ελλάδα, ζωντανά. Έρχεται αύριο το βράδυ και την Παρασκευή το βράδυ τον έχω στην τηλεόραση, θα το δείτε από κοντά. Το Σαββάτο το βράδυ θα είναι χοροσπερίδα και είναι sold out σχεδόν. Υπάρχουν μερικά εισιτήρια ακόμα. Πάρτε με τηλέφωνο εμένα, ναι, πάρετε τη Ρούλα τηλέφωνο και κλείστε το εισιτήριό σας. $35 μόνο μου λέτε. Στον παρολογής, Άγγελε. Τραγουδιστή από Ελλάδα με 35 δολάρια με φαγητό μαζί. Λέω ναι, ρε παιδιά, λέω. Είναι το Άγιο Γεωργίου. Ευχαριστώ τον Άγιο Γεωργίου, ο Άγιος Γεωργίου το κάνει. Λοιπόν, ελάτε κάτω, θα είναι μια φανταστική βραδιά. Πιστέψτε με. Μια πάρα πολύ ωραία χοροσπερίδα για μικρούς και μεγάλους. Και για την νεολαία. Και θα έχει καλό φαγητό. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ στο κανάλι 48 τώρα έχουμε τον Πόλα, ζωντανά, να μιλήσει μαζί σας και να δώσω μονάχα τρία εισιτήρια έξω. Γιατί έχουμε δώσει δύο ready. Λοιπόν, άλλα τρία εισιτήρια θα δώσουμε έξω για την Παρασκευή το βράδυ και οι υπόλοιποι πηλάτε κάτω στον Άγιο Γιώργη 7 η ώρα, 7.30. Να προπάμε με τους κριτικούς, δεν έχω αρκετό χρόνο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους και φίλες ότι η παρέλασή μας θα γίνει 19 Μαρτίου 2017 και η μεγάλη χοροσπερίδα θα γίνει 18 Μαρτίου στο μεγάλο κοινωνικό κέντρο του Αγίου Νικολάου στο Τάβος Πρινς. Θα έχουμε, μάλλον, δεν είμαι ακόμα θετικός, αλλά εκεί πάει υπόθεση, τους έφτανες από την Ελλάδα εφέτος, του χρόνου. Θα έχουμε πάρα πολλούς επίσημους και επίσης θα τιμηθεί και ο Μάικ Μπλιράκης από την Επιτροπή Παρελάσεως, από τη Φωνή των Ελλήνων και από την ελληνική κυβέρνηση που θα είναι η επίσημη εδώ. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, να έρθετε κι εσείς. Ευχαριστούμε τους αδέρφους Αχέπανς για το ενδιαφέρον τους και θα συμβάλλουν και αυτοί εφέτος. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην εθνική παρέλαση του χρόνου, δηλαδή από όλα τα μέρη και τα chapters της Αχέπας. Όλοι οι brotherhoods, όλοι οι brothers να έρθουν κάτω και να υποστηρίξουν για την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, από μένα καλό βράδυ. Να περνάτε καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Και πάμε τώρα με το... Yeah.